Καλώς ορίσατε, είμαστε στο 5ο επεισόδιο της σειράς podcast Narratives Ιστορίες Ψυχοθεραπείας και έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε το δημοσιογράφο της LIFO, συγγραφέα παιδικών βιβλίων και βέβαια παραγωγό των αγαπημένων δικών μου podcast, Μικροπράγματα, Ρώτα μου τι θες και Fake News, τον Άρη Δημοκίδη. Καλώς τον καλωσόρισες. Καλησπέρα, γεια, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά, εμένα με εντυπωσίασε το πόσο γρήγορα αποδέχτηκες την πρόσκληση και πόσο άμεσα συμφώνησες να βρεθούμε. Και σε ευχαριστώ και ιδιαίτερα και γι' αυτό. Μ' αρέσει πολύ να μιλάω για αυτά, για θέματα της ψυχολογίας. Ωραία. Αφορμή βέβαια και θάρρος πήρα από το δικό σου podcast που είχες μιλήσει για την αγχώδη διαταραχή, αν θυμάμαι καλά, που είχες μιλήσει λίγο για την δική σου ιστορία και είχες κάπως αναφέρει λίγο το ιστορικό της ψυχοθεραπείας σου, αλλά και το πώς γενικότερα σε όλα τα podcast σου φαίνεται κάπως να αναφέρεις κάπως και το ψυχολογικό παράγοντα, δηλαδή... θυμάμαι, ας πούμε, σε ένα επεισόδιο που μιλούσες για την ιστορία της Κατερίνας Γόγου και της κόρης της και κάπως πως έδινες αυτή την αίσθηση της συνέχειας, της διαγενεϊκότητας, πως τα πράγματα περνούν από γενιά σε γενιά, με τι παλεύουμε και κάπως με ενέπνευσε πολύ να κουβεντιάσουμε σήμερα. Χαίρομαι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ωραία. Να πούμε ότι συνδεόμαστε και πάλι μέσω Zoom, όπως και το προηγούμενο επεισόδιο με την Εύα, λόγω του ότι ο Άρης βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Ναι. Και να πούμε και ότι η Γιώτα θα μας συναντήσει, γιατί βρίσκεται στον δρόμο, θα μας συναντήσει λίγο αργότερα με τις δικές της ερωτήσεις. Πάμε λίγο να μας πεις λίγο τα πράγματα από την αρχή, δηλαδή... τι σε έκανε να σκεφτείς ότι μπορεί να χρειάζεσαι να ζητήσεις βοήθεια από κάποιον ειδικό, τι σε έκανε να σκεφτείς ότι η ψυχοθεραπεία θα ήταν μια καλή ιδέα σε σχέση με τη δική σου ιστορία? Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια μέχρι να το πάρω απόφαση. Δυστυχώς πέρασαν πάρα πολλά χρόνια, παρότι δεν ήμουν ιδιαίτερα αρνητικός, καθόλου αρνητικός μάλλον, στο ότι κάποιος κάνει ψυχοθεραπεία κλπ. Ξεκίνησα να έχω θέματα γύρω στα 22. Καλά, προφανώς και πολύ νωρίτερα, αλλά δεν μου είχαν βγει. Τότε μου σκάσανε. Ξεκίνησα να έχω θέματα, άγχος, πολύ άγχος, αρρωστοφοβία τεράστια, ψυχοσωματικά συνεχώς, κατά φαντασία ασθενής. Υποχόνδριος όχι τόσο, αλλά πιο πολύ κατά φαντασία ασθενής. Και για πολλά χρόνια ήταν κάτι το οποίο με πέδευε πραγματικά. Αλλά δεν είχα σκεφτεί με ποιο τρόπο να το λύσω. Ή μάλλον είχα σκεφτεί και πάντα πίστευα ότι ο τρόπος για να το λύσω ερχόταν από μέσα μου και ότι εγώ θα τα κατάφερνα και συνέχεια έβρισκα διάφορους άλλες ιδέες και άλλους τρόπους. Θεωρώντας ότι δεν είναι και τόσο άσχημα τα πράγματα που να χρειάζονται κάποια ψυχοθεραπεία. Φυσικά και ήτανε, και περάσαν αρκετά χρόνια που ταλαιπωρήθηκα τζάμπα, τελείως τζάμπα, αλλά ίσως ποτέ δεν είχα φτάσει στο αμήν. Δυστυχώς κάποιες φορές πρέπει να φτάσεις στο αμήν, να έχεις δοκιμάσει τα πάντα, να έχεις κάνει όλη την αυτοβοήθεια, όλη την κουβέντα με τους φίλους, με όλα αυτά κλπ. Να μην έχουν πετύχει και να φτάσεις στο αμήν. Στη δική μου περίπτωση, η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν η μητέρα μου διαγνώστηκε με καρκίνο και επειδή εμένα ο τεράστιος φόβος μου ήταν ότι θα έχω, όχι ότι θα έχω καρκίνο, ότι ήδη έχω ανά πάσα στιγμή. Κάθε εβδομάδα είχα και έναν, ας πούμε, υποτίθεται που ήμουν σίγουρος ότι έχω και δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά ταυτόχρονα δεν τολμούσα να πάω στο γιατρό και
γιατί τρόμαζα τι θα βγει κλπ. Οπότε όταν μπήκε στο σπίτι μου ο καρκίνος, ο πραγματικός αυτή τη φορά καρκίνος, κατάλαβα ότι, και ήταν και ανίατη περίπτωση, οπότε καταλάβαινα ότι μετά από κάποια χρόνια θα υπάρξει και το μοιραίο, ότι έσφυγε ο κλοιός και ότι αν κατάφερνα σε ένα βαθμό όλα τα προηγούμενα χρόνια να μπλοκάρω κουβέντες για καρκίνο, άρθρα, τηλεοπτικές εκπομπές, πάντα άλλαζα κανάλι ή προσπαθούσα να μην τα έχω γιατί με έβαζαν σε πολύ μαύρες σκέψεις, πλέον ήταν αναπόφευκτο. Οπότε σε κάποια στιγμή, όχι μάλιστα από την αρχή, γιατί ήμουν λειτουργικός, αυτό ήταν το πρόβλημα. Αν δεν ήμουν λειτουργικός, θα είχα πάει πολύ νωρίτερα. Επειδή ήμουν λειτουργικός, αλλά ταυτόχρονα πιστεύω πως η ψυχική διαταραχή που είχα μου έκανε και κάποια καλά. Δηλαδή, το άγχος που είχα και το ότι εστίαζα σε σωματικά συμπτώματα ότι είναι θανατηφόρα, ενώ δεν ήτανε και πάντα αποκαλυπτόταν ότι τελικά δεν ήτανε και είμαι ok κλπ. Με έκανε να μην εστιάσω σε πραγματικά προβλήματα και έτσι αυτό ήταν το θεωρητικά καλό που μου έκανε, ότι αγχωνόμουν με τα παραμύθια και έτσι δεν χρειαζόταν να αντιμετωπίσω τα πραγματικά μου συναισθήματα και έτσι κάπως κρύβοντάς τα εκατόρθωνα και προχωρούσα, ας πούμε, ξέροντας και κατά βάθος ότι okay, ναι, τώρα ανησυχώ για αυτό το σπυράκι ότι είναι σίγουρα μελάνωμα, αλλά μάλλον δεν είναι, οπότε ήμουνα δηλαδή και εγώ λίγο στο κόλπο, ας πούμε, μέσα, οπότε προφανώς κάτι μου έδινε. Περνώντας τα χρόνια όμως με την ασθένεια της μητέρας μου, κατάλαβα ότι πλέον χειροτέρευα, ας πούμε, και αγχωνόμουν ακόμα πιο πολύ και αποφάσισα ότι δεν πρέπει να συνεχιστεί έτσι αυτό το πράγμα και ότι πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα και να γίνω καλύτερα και να βρω τι μου φταίει και να το πολεμήσω. Μικρότερος, Άρη, είχες τέτοιες αγωνίες? Δηλαδή, λες ότι κάπως αυτό αρχίζει και αναπτύσσεται πάρα πολύ έντονα εκεί στα 22. Πιο νωρίς, ξέρω εγώ, σαν έφηβος, σαν μικροπαιδάκι? Ναι, δεν είχα τρομερή φοβία, αλλά είχα ένα θέμα με τις ασθένειες, κυρίως χωρίς να πιστεύω ότι πεθαίνω, αλλά δεν ήθελα να πάω στους γιατρούς, γιατί κάποιες φορές που είχα πάει πήγαινα για ένα στην εφηβεία, θα πήγαινα για κάτι, ας πούμε, μου βρίσκανε κάτι άλλο, με στέλνανε για άλλες εξετάσεις, μετά από εκείνο δεν λυνότανε, μετά από αυτό. Ευτυχώς που τότε δεν ανησυχούσα επειδή πεθαίνω, απλά μου ήταν κάτι ψυχοφθόρο και βασανιστικό. Οπότε υπήρχε κάπως αυτό το πράγμα και από πριν. Μου έσκασε όμως περίπου στα 22 μετά από ένα περιστατικό στο οποίο μου έγινε μια λάθος διάγνωση, τέλος πάντων εγώ φοβήθηκα ότι μου έγινε μια λάθος διάγνωση για καρκίνο των λεμφαδένων. Δεν μου το είπανε καθαρά, αλλά μου είπε ότι ναι, πρέπει να το δεις. Και γιατί, λέω, μπορεί να είναι καρκίνος των λεμφαδένων, τι δείχνουν τα στοιχεία? Μου είπανε, δεν μπορώ να σου πω, πρέπει να το δεις τώρα και εγώ στη θέση σου θα ακύρωνα ό,τι έχω κλπ. Τέλος πάντων, μια γιατρός του είκα. Από εκεί όμως το πρόβλημα ήταν ότι ενώ δεν είχα καρκίνο των λεμφαδένων, το πρόβλημα ήταν ότι αυτό δεν λύθηκε άμεσα. Δηλαδή, πήγα στο νοσοκομείο. Μου είπαν ότι τώρα αυτή τη στιγμή μοιάζουν καλύτεροι οι δείκτες, αλλά θα πρέπει να τους παρακολουθείς και θέλουμε να τους παρακολουθείς για 2 μήνες. Εκείνους τους 2 μήνες που πέρασα στο Λονδίνο σπουδάζοντας, το ότι δεν υπήρχε ένα κλείσιμο του θέματος γρήγορο, αλλά διαιωνίστηκε, γιατί πραγματικά αιώνες μου μοιάζαν εκείνοι οι 2 μήνες, ήταν νομίζω αυτό το οποίο με σημάδεψε πάρα πολύ, γιατί για 2 μήνες είχα τρομερό άγχος κάθε μέρα ότι πώς θα περάσουν οι μέρες για να πάω να κάνω την επανεξέταση ώστε να μου πούνε κλπ. Βέβαια τώρα ξέροντας όλα τα ιατρικά που ξέρω, γιατί λίγο ακόμα και θα έπαιρνα πτυχίο με τόσο που ασχολιόμουν το σημελέτη, ναι. Τώρα βέβαια ξέρω ότι αν έπρεπε να φοβάμαι, θα μπορούσε να υπήρχε ένας τρόπος, ας πούμε, για να το βρούμε αν έχω ή δεν έχω. Αυτό που μου είπανε ήταν ότι okay, μοιάζει ότι οι δείκτες σου είναι κανονικοί, οπότε αφού δεν υπήρχαν και άλλα συμπτώματα ή με πιάσαν και δεν βρήκανε, για αυτούς ήταν βέβαιο. Αλλά κανένας δεν μου είπε όχι, δεν έχεις. Αυτό το εννοούσανε μάλλον και ήταν okay, για ξανακοίτα σε 2 μήνες να δούμε. Αυτοί θα εννοούσαν μήπως είναι κάποια ίωση και τέτοια. Εγώ όμως δεν το κατάλαβα αυτό.
μπερδεύτηκα πάρα πολύ. Άρχισα να ψάχνω όλα τα συμπτώματα των λεμφαδένων, άρχισα να πονάω εδώ, άρχισα να βγάζω το γρομπαλάκι εδώ, άρχισα στις μασχάλες να ψάχνω κλπ. Οπότε εκείνο που πέρασα ήταν κάτι το οποίο από εκεί, ας πούμε, έπαθα και κρίσεις άγχους κλπ. Δεν κατηγορώ βέβαια μόνο τον γιατρό εκείνη ή το όλο πράγμα. Αυτό ήταν προφανώς κάτι το οποίο αργά ή γρήγορα θα γινόταν, γιατί υπήρχαν άλλα θέματα τα οποία με αγχώναν. Ναι. Να ρωτήσω, είτε μικρότερος είτε σε εκείνη την ηλικία, το μοιραζόσουν αυτό με την οικογένειά σου, με τους δικούς σου? Ήταν κάτι δηλαδή που μίλαγες γι' αυτό στους στενούς σου ανθρώπους, αλλά και περισσότερο στην οικογένειά σου, και σαν έφηβος? Πόσο φοβάσαι το, πόσο ανησυχείς, μην προκύψει κάτι? Όχι, ως έφηβος όχι, δεν θυμάμαι να το έλεγα, γιατί κι αν το έλεγα ήταν, ακουγόταν τόσο τρελό, ας πούμε, που μου λέγανε «έλα μωρέ, δεν έχεις τίποτα» και τέτοια, «έλα καλά, μην τα σκέφτεσαι, όσο τα σκέφτεσαι κάνεις» και λοιπά. Οπότε και να το είχα αναφέρει δεν. Όταν έγινε αυτό στα 22 και μετά από τότε, ναι, το μοιραζόμουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ήταν... τόσο που γινόμουν κουραστικός προφανώς. Ήταν καθησυχαστική κάπως, παιδί μου, η δική σου, δεν ξέρω με ποιον μιλούσες περισσότερο. Κάπως ναι. Υπήρχε ένας τρόπος και πιο μικρός σαν παιδί να σε καθησυχάσουν σε σχέση με αυτές ή και με άλλες αγωνίες σου? Υπήρχε ένας τρόπος... Ναι. Οι γονείς μου ήταν πολύ υποστηρικτικοί και καθησυχαστικοί σε όλα. Πολύ αποδεχόταν εμένα και τα πάντα και τη ζωή μου και τα όλα, οπότε δεν είχα θέμα, ήταν πολύ υποστηρικτική. Σε σχέση τώρα με την αρρωστοφοβία, γελούσαν πιο πολύ, ή μετά τις πρώτες φορές που μπορεί να ανησυχήσαν και αυτοί όντως ότι «α, πάμε να δούμε και εμείς το γιατρό», μετά καταλάβανε τι παίζει και ήταν ότι «ναι, ναι, για πες», ξέρω. Κάπως έτσι. Εκείνοι έκαναν κάποιες υποθέσεις γιατί μπορεί να σου συμβαίνει αυτό? Όχι που να θυμάμαι. Δηλαδή, σε ρωτώ γιατί ακούω κάποιους ανθρώπους που να λένε, ρε παιδί μου, έχεις πιεστεί με τα μαθήματα. Ξέρω εγώ, σου φταίει το ότι, δεν ξέρω, δεν είσαι σπίτι, ξέρω εγώ, και είσαι στην Αγγλία. Σου φταίει το ότι κάπως οι οικογένειες, δηλαδή, προσπαθούν να δώσουν μια κάποια εξήγηση. Ναι, δεν την θυμάμαι, γιατί μου λέγανε διάφορα, αλλά... εμένα εκείνο που με ενδιαφέρει εκείνη τη στιγμή, ναι, μου λέγανε ότι είναι της φαντασίας σου, ίσως γιατί το και το, ίσως γιατί αυτό. Μου λέγανε διάφορα, αλλά εμένα δεν ήταν αυτά που ήθελα να ακούσω, οπότε τα μπλόκαρα. Αυτό που ήθελα να ακούσω ήταν ότι να μιλήσουμε για το σύμπτωμα που έχω. Ότι αν είναι καρκίνος, ότι όχι, και εγώ ξέρω κάποιον που έχει το ίδιο και δεν είναι καρκίνος. Δηλαδή, τέτοια ήθελα να εκμεέψω. Ναι, ναι. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο που μου λέγανε. Υπήρχαν άλλα ιατρικά θέματα στην οικογένεια, κάπως σοβαρά θέματα ιατρικά μέχρι τότε? Όχι. Όχι. Ήταν όλοι δηλαδή υγιείς, δεν υπήρξε κάποιο ευνίδιο θέμα ή κάποιο θάνατος ή κάποιο απότομο πράγμα? Όχι, όχι. Στην πραγματικότητα, τώρα για να κάνω spoiler από πράγματα που βρήκα με την ψυχίατρο, στην πραγματικότητα ήταν μια αδυναμία μου, δικιά μου, είχα μια τεράστια όρεξη για ανάγκη, μάλλον για έλεγχο, τον οποίο όμως δεν είχα στη ζωή μου. Όχι ότι ήταν ανεξέλεγκτος, αλλά τόσο πάνω τον έλεγχο που θα ήθελα να έχω στη ζωή μου και επαγγελματικά και σε όλα, ας πούμε, επειδή δεν τον είχα, προσπαθούσα να... δημιουργούσα όλες αυτές τις ιστορίες ώστε να μπορέσω να ελέγξω. Γιατί ήξερα ότι έχουν αρχή, μέση και τέλος. Και ήξερα ότι σε κάποια στιγμή θα μπορέσω να το ελέγξω αυτό το σύμπτωμα, ας πούμε. Ναι. Τη μελανιά, η οποία πιστεύω ότι είναι μελάνωμα, σε κάποια στιγμή θα φύγει και έτσι θα το έχω ελέγξει. Αυτός λοιπόν ο έλεγχος έβγαινε από το ότι δεν είχα μάθει, είχα μάθει μάλλον να καταπιέζω πολλά συναισθήματα. Δεν μπορούσα να τα εκφράσω. Δεν ήθελα να τα εκφράσω, μάλλον, για να μην υπάρξουν ίσως ταραχές. Τέλος πάντων, να μην υπάρξει ένταση, για να είμαι αγαπητός. Δεν λέω για την οικογένειά μου, γιατί με την οικογένειά μου τσακωνόμουν και προφανώς εξέφραζα τα συναισθήματά μου, αλλά
γενικότερα, ας πούμε, στη ζωή μου. Ήταν πράγματα τα οποία προτιμούσα να μην πω και όλα αυτά που καταπίεζα μου βγαίνανε ως ψυχοσωματικά θέματα. Ναι. Σε ρώτησα πριν για τον καθησυχασμό, γιατί ακουγόταν έτσι πως το έλεγες, σαν να ζητούσες έναν εξωτερικό καθησυχασμό. Ναι, δηλαδή, κάπως σαν να μην μπορούσε να καθησυχάσει εσύ τον εαυτό σου ή να μην μπορούσε κάποιος να σε καθησυχάσει συναισθηματικά και κάπως να ζητούσες hard facts, ας πούμε, για να καθησυχαστείς. Ναι. Αυτή η προστασία που λες ότι παρήχες τους άλλους, ότι με κάποιο τρόπο τους προστάτευα τους άλλους από το να μην τους ταράξω, να μην τους φέρω σε αρνητικά συναισθήματα και αυτά, έχεις έτσι κάπως αίσθηση γιατί υπήρχε στη ζωή σου, γιατί είχε αναπτυχθεί, πώς και ερχόταν εκεί να σε καταπιέσει, δηλαδή τι σκοπό επιτελούσε? Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Σίγουρα δηλαδή θα το είχαμε βρει αυτό στην ψυχοθεραπεία, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ. Φαντάζομαι μια έτσι ανάγκη να είμαι αρεστός, να είμαι, επειδή ήμουνα χαμηλών τόνων και όλοι λέγανε «Α, μπράβο, τι καλός που είσαι, χαμηλών τόνων, ήσυχος, καλό παιδί κλπ». Ίσως δεν ήθελα να χαλάσω αυτή την εικόνα που μπορεί να έδειχνα. Έχεις αδέρφια, Άρη? Ναι, έχω μια αδερφή μεγαλύτερη 6 χρόνια. Στην οικογένεια κάπως ήταν μοιρασμένη η ρόλη. Ξέρω εγώ, είχε πάρει κάποιος ένα ρόλο και κάποιος άλλος ένα άλλο. Ας πούμε, σε κάποιες οικογένειες βλέπω κάποιο παιδί είναι το άτακτο, κάποιο είναι το ήσυχο, κάποιο είναι το. Ξέρω εγώ, οι οικογένειες, ξέρεις, τα μοιράζουν αυτά λίγο σε ρόλους. Εσύ ναι, τι ρόλο είχες σε σχέση με την αδερφή σου? Ίσως αυτός που είχε τα λιγότερα προβλήματα. Οπότε έτσι ίσως να θέλησα και να το συνεχίσω. Δηλαδή η αδερφή μου θα ήταν αυτή που θα είχε πάρα πολλά, όχι προβλήματα φοβερά, ή μπορεί να ήταν απλώς γκρίνια ή να πήγαινε στη μαμά μου και να της έλεγε «Και το τάδε και μου κάνανε αυτό και με εκείνη τσακώθηκα και μπλα μπλα μπλα», ας πούμε. Εγώ ήμουνα πιο πολύ ο ακροατής. Δεν ήμουνα ο ομιλητής, ήμουνα ο ακροατής και καλός ακροατής μάλιστα. Η μαμά μου όλα τα προβλήματα που είχε τα έβγαζε, μου τα έλεγε πάνω μου και μου έλεγε «Αχ, είσαι σαν να είσαι ο ψυχολόγος μου» κλπ. Το οποίο ήταν τεράστιο λάθος και το οποίο όταν ξεκίνησα την ψυχοθεραπεία και το κατάλαβα ήταν από τα πρώτα πράγματα που ξέκοψα και από αυτά που της είπα και όχι με, δεν θα έλεγα με αυστηρό τρόπο, αλλά ότι θα έπρεπε να πας να έχεις κάποιον, ας πούμε, και όχι να βαραίνεις εμένα. Γιατί εγώ το ότι όντως ήμουν καλός ακροατής και όντως μπορεί να έδινα καλές συμβουλές και όντως μπορεί να την έκανα να νιώσει καλύτερα και λοιπόν, όμως εγώ φορτωνόμουν χωρίς να σε φορτώνω, ας πούμε, ναι, τα δικά μου, κατάλαβες. Ήμουν πιο πολύ ακροατής. Ναι. Κάποιες φορές, επειδή μου αυτό το σκέφτομαι σαν ότι okay, αν εσύ είσαι ο καλός ακροατής και η μητέρα σου, ξέρω εγώ, είναι ο άνθρωπος με τα προβλήματα που θέλει να μιλήσει και τα λοιπά, ότι αμέσως έχει καταληφθεί και ο χώρος. Και η αδερφή σου είναι και λίγο πιο, ξέρω εγώ, γκρινιάζει, ξέρω εγώ, έχει καταληφθεί και ο χώρος να γκρινιάξεις και εσύ, βρε παιδί μου, να παραπονεθείς. Ναι. Στο λέω αυτό πολλές φορές γιατί έχοντας δουλέψει με κάποιους ανθρώπους έτσι με παρόμοια συμπτωματολογία, σκέφτομαι ότι είναι σαν να κάνουν και λίγο χώρο με το να πούνε για τις ασθένειες. Δηλαδή να λένε, κοίταξε, δικαιωματικά, αν είμαι άρρωστος, θα ασχοληθείτε, πρέπει, παιδί μου. Πολύ σωστό. Ναι, πολύ είναι σαν να είναι λίγο. Ναι, ασυναίσθητα είναι πολύ πιθανό να γινόταν αυτό. Χάρη στην ψυχοθεραπεία διαπίστωσα ότι και κάποιες φιλίες που είχα, τις οποίες με τον καιρό σταμάτησα, βασιζόταν στο ότι εγώ ήμουν ο ακροατής και ο άλλος ήταν που είχε όλα τα προβλήματα και ας πούμε με έπριζε για ώρες και εγώ δεν τολμούσα να πω κάτι και αν ήθελα να αποφύγω, ας πούμε, θα έλεγα μια δικαιολογία, ένα ψέμα, δεν είχα ακόμα το... έτσι, την αυτοπεποίθηση να πω ότι όχι, με κουράζει, stop, δεν θέλω, ή θα έρθεις, ξέρω ότι θα έρθεις στο σπίτι μου και δεν θα φεύγεις με τίποτα και μετά θα λες να κοιμηθώ και εδώ και εγώ θα θέλω να φύγεις και δεν θα φεύγεις και λοιπά. Δεν μπορούσα να τα πω και όλοι βολεύονταν κάπως με αυτό, με το ότι πάντα θα άκουγα τα προβλήματα του άλλου χωρίς να λέω ποτέ δικά μου. Και σε αυτό σκέφτομαι ότι μπορεί να κάνει χώρο η ασθένεια, διότι ένας τρόπος να διακόψεις αυτή την συνεχόμενη ροή, ρε παιδί μου, είναι να
Πεις, παιδιά, με συγχωρείτε, πεθαίνω τώρα. Break λίγο, δεν μπορώ, ναι. Θα ήθελα να σας βοηθήσω, αλλά με συγχωρείτε, έχω λίγο μεγαλύτερες δουλειές. Ναι. Ότι ήταν και κάπως ένα φυσικό όριο, ρε παιδί μου, η ασθένεια. Έτσι, χωρίς να φανώ εγώ κακός και χωρίς να φανώ αγενής. Ναι, και δικαιωματικά, γιατί, πώς να σου πω, αν πεις δεν θέλω να σ' ακούσω, ναι. Είναι αγενές. Ενώ αν πεις, ξέρεις, δεν είμαι καλά, ή αν πεις, ξέρω εγώ, θέλω να γκρινιάξω, δεν είναι και πολύ πρέπον, ενώ αν πεις, παιδιά, πονάει ο λαιμός μου, είναι αποδεκτό. Ναι. Βέβαια. Εκεί λοιπόν στα 22 ξεκίνησε κάπως πιο έντονα να εμφανίζεται αυτό και πόσο καιρό πήρε μέχρι να αναζητήσεις βοήθεια, δηλαδή σε ποια ηλικία πια πήγες σε θεραπεία? Λοιπόν, σε κάποια στιγμή γύρω στα 26-27 πήγα στο στρατό. Στο στρατό όλα τα συμπτώματα και όλη αυτή η αγχώδης διαταραχή σχεδόν εξαφανίστηκε. Αυτό ήταν ίσως ένα τελικά πισωγύρισμα, γιατί μου έδειξε ότι μπορώ να τα καταφέρω στο στρατό. Στην πραγματικότητα, ακριβώς επειδή ήταν τόσο περίεργη και η καθημερινότητα κλπ. Δηλαδή υπήρχαν άλλα τόσο πολύ σημαντικότερα πράγματα. Δεν είχα χρόνο και επίσης εξαφανίστηκε. Δεν θυμάμαι ούτε μια φορά στο στρατόπεδο να είχα άγχος για οτιδήποτε, ενώ μέχρι τότε κάθε μέρα πέθαινα από χίλιες ασθένειες. Οπότε μετά, με το που έγινε αυτό, θεώρησα ότι ταυτόχρονα έκανα και κάποιο διαλογισμό ή κάποιες ασκήσεις, κάποια τέτοια, και επειδή πετύχαιναν, θεώρησα ότι θα συνεχίσω έτσι. Οπότε μετά πέρασαν κάποια χρόνια μέχρι να γίνω, ας πούμε, 31, για να πω ότι πρέπει να ξεκινήσω ψυχοθεραπεία. Χάρη στην αδερφή μου, η οποία είχε κάνει με έναν συγκεκριμένο ψυχίατρο, της είπα ότι κλείσε μου ένα ραντεβού για να το πω κι εγώ, για να μου πούνε, ας πούμε, μπορεί να μου πει αυτός, θέλεις φάρμακα ή δεν έχεις τίποτα ή πρέπει να ξεκινήσεις. Οπότε έτσι πρώτο πήγα σε αυτόν. Οπότε πήρε περίπου μια δεκαετία από την πρώτη εμφάνιση του συμπτώματος, 9 χρόνια περίπου μέχρι να πας. Πολύ ανθεκτικός, βρε παιδί μου. Ανθεκτικότητα. Ναι, το πώς δεν έβγαλα πραγματικά κάποιον καρκίνο, το ότι είναι φοβερό. Δηλαδή, φρικάρω και λέω ότι, γιατί όλα αυτά τα ψυχοσωματικά, ας πούμε, θα μπορούσαν να μου είχαν, τώρα είμαι 44, από τα 22 μέχρι τα 30, όλα εκείνα, φανταζόμουν ότι άμα σκέφτεσαι συνέχεια, έχω αυτό, η αυθυποβολή πίστευα ότι θα μου είχε δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα από ό,τι τελικά μου δημιούργησε. Πάλι καλά. Επειδή ήμουνα και λειτουργικός και επειδή έβρισκα τρόπους για να το ξεγελώ αυτό και να ξεχνιέμαι, άρχισα να γράφω παιδικά βιβλία, όταν άρχισα να δουλεύω κλπ. Υπήρχαν μεγάλες... όχι περίοδοι, γιατί όχι κάθε τόσο κάτι υπήρχε, αλλά ότι μεγάλα κομμάτια της ημέρας στα οποία θα ξεχνιόμουν. Ξανάρχιζε το άγχος, τώρα μπορώ να το καταλάβω, ότι ξανάρχιζε το άγχος και η αιμονή και ξαναεστίαζα στο υποτιθέμενο σύμπτωμα όταν μου συνέβαινε κάτι αγχωτικό εξωτερικό, το οποίο όμως δεν το βίωνα ως ότι είναι αυτό το άγχος γιατί η μαμά μου είναι άρρωστη, γιατί στη δουλειά νιώθω ότι με κοροϊδεύουν ή επειδή αυτός με έκραξε εκεί ή επειδή πάει κάτι στραβά στη σχέση μου. Ακριβώς επειδή δεν τα αντιμετώπιζα εκείνα, ξαναξυπνούσε η αγωνία μου για το σύμπτωμα, ενώ θεωρούσα ότι το είχα ξεπεράσει. Ας πούμε, μπορούσα να πείσω τον εαυτό μου ότι δεν είναι κάτι σημαντικό, θα το δούμε, ας περιμένουμε στην επόμενη εβδομάδα κλπ. Ξεχνιόμουν, βλέπαμε ταινίες, περνούσα ωραία, έκανα διακοπές κλπ. Σε κάποια στιγμή κάτι αγχωτικό γινόταν και αντί να το διαχειριστώ, ξαφνικά ξαναπήγαινα και ξανακολούσα εκεί. Γιατί προφανώς μου ήταν πιο εύκολο να είμαι εκεί παρά να διαχειριστώ το υπαρκτό άγχος. Ναι, ναι. Ή μπορεί να ήταν πιο επιτρεπτό, βρε παιδί. Μπορεί, έτσι να ένιωσα. Ναι. Για ένα άνθρωπο που καταλαβαίνω ότι κάπως με πολύ ανθεκτικότητα μπορούσε να είναι πιο μεγάλος από τους μεγάλους, πιο σοφός από τους σοφούς γονείς, πιο μεγάλη ανθεκτικότητα νομίζω
αν μη τι άλλο, και κάπως είχε, σαν να είχες εκπαιδευτεί, βρε παιδί μου, να είσαι, πώς να σου πω, πιο, να αντέχεις περισσότερα από ότι, ξέρω εγώ, σου αντιστοιχούν από μικρότερη ηλικία. Α, μπορεί. Πάντως τώρα που το είπες, συνειδητοποίησα και πόσο ανθεκτικός ήμουνα στον συνεχή τρόμο, ο οποίος μπορεί να ερχόταν σε οποιαδήποτε στιγμή, και στη συνεχή αγωνία ότι έχω ήδη κάτι και πεθαίνω και μπορεί να έχει κάνει μετάσταση και όλα αυτά. Είμαι πάρα πολύ ανθεκτικός, προφανώς. Γι' αυτό σου είπα και πριν ότι ίσως επειδή κάτι μου προσέφερε και αυτό. Ναι. Αλλά και το λέω και σαν, έτσι πως το καταλαβαίνω εγώ, και σαν ένα τρόπο που είχες ούτως ή άλλως, που ήξερες για τον εαυτό σου, δηλαδή ότι ήταν ένας τρόπος, ότι είχες μάθει να αντέχεις. Είχες μάθει να μην παραπονιέσαι ή να παραπονιέσαι, ξέρω εγώ, σε περιορισμένο βαθμό για περιορισμένα πράγματα. Οπότε εντάξει, δεν ήταν, ακόμη ότι κάπως σαν να συνεχιζόταν και αυτό που είχες μάθει να κάνεις. Μπορεί, ναι. Ναι. Άρα η πρώτη συνάντηση με κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας ήταν στην ουσία με τον ψυχίατρο της αδερφής σου. Ναι. Πήγα για μία φορά με σκοπό ότι να με αναλάβει, ας πούμε. Είχα πλέον πει ότι ναι, θέλω να γίνει αυτό. Του μίλησα για 50 λεπτά χωρίς να βάλω γλώσσα μέσα. Ήταν η πρώτη φορά, ας πούμε, που μιλούσαμε με ψυχίατρο. Αν και η καλύτερη μου φίλη ήταν ψυχολόγος, οπότε θέλω να πω ήμουνα μέσα σε όλα αυτά και τα συζητούσα, αλλά ήταν με κάποιον ο οποίος δεν με ήξερε κλπ. Κάναμε και μια δεύτερη συνάντηση και μετά μου είπε ότι, δεν θυμάμαι και πολύ, αλλά μου είπε ότι δεν μπορεί να με αναλάβει αυτός γιατί δεν έχει χρόνο. Ήλπιζε προφανώς ότι άμα τα έλεγα και τα βγάζα θα λυνόταν, αλλά μου λέει εσύ έχεις πιο πολλά θέματα, ας πούμε. Έτσι, μου σύστησε αυτός μια δική του γνωστή ψυχίατρο, συνεργάτιδά του, δεν θυμάμαι, ήταν μέντορας της, με την οποία και έκανα όλη την δουλειά από τα 31 μου μέχρι τα 35. Mm-hmm. Αν και συνέχισα να την βλέπω και συνεχίζω να την βλέπω, ίσως και μια φορά το χρόνο ή μια φορά τα 2 χρόνια, γιατί μου αρέσει τόσο πολύ και αισθάνομαι τόσο ωραία όποτε πηγαίνω, και επίσης χαίρομαι γιατί νιώθω ότι έχω και ένα success story να μοιραστώ μαζί της, οπότε και αυτή χαίρεται και εγώ χαίρομαι και γενικά χαιρόμαστε, οπότε και κάποιες φορές που φυσικά μπορεί να προκύψει και κάτι το οποίο να με αγχώσει, να έχω κάποιο πισωγύρισμα κλπ. Μέσα σε όλα τα επόμενα χρόνια την έπαιρνα και πήγαινα και έκανα κάποια συνεδρία. Δεν χρειάστηκε να ξαναρχίσω ποτέ. Ούτως ή άλλως δεν ξέρω με ποια ροή. Δηλαδή όλο φοβάμαι ότι μήπως προχωράω παρακάτω για να πω για τη φαρμακευτική αγωγή, αλλά έτσι κι αλλιώς συνεχίζω την φαρμακευτική αγωγή και έτσι δεν χρειάστηκα κατευθύνσεις και μια επαφή για κάποια χρόνια αφού σταματήσαμε την εβδομαδιαία ψυχοθεραπεία, αλλά έκτοτε μια φορά το χρόνο, μια φορά στα 2 χρόνια είναι πάντα χαρά μου. Ναι. Θυμάσαι ή γνωρίζεις την προσέγγιση που ήταν η ψυχολόγος σου? Ναι. Ψυχίατρος, συγγνώμη. Ναι. Ήταν αναλυτική συμπεριφορική, όπως έτσι, η οποία όμως δεν πέτυχε, τουλάχιστον για μένα. Αυτό που κάναμε τον πρώτο καιρό ήταν, μου είπε ότι είναι 10 εβδομάδων ή 12, δεν θυμάμαι πόσο, είναι ένα πράγμα στο οποίο ειδικεύεται, και κάθε εβδομάδα κρατούσα ένα ημερολόγιο, έγραφα, μάλλον στο τέλος κάθε εβδομάδα είχε ένα χαρτί και έλεγα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα πώς ένιωθα, πάνω κάτω κλπ. Κάναμε διάφορα πράγματα με αυτή την προσέγγιση. Γνωσιακή συμπεριφοριστική. Γνωσιακή, μπράβο. Ναι. Αλλά ήταν αναλυτική, όχι, δεν ήταν γνωσιακή. Ήταν αναλυτική, cognitive, μπορεί να ήταν cognitive. Behavioral, ναι. Analytical behavioral. Analytical, οκ. Okay. Ναι, κατάλαβα. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Αλλά ήταν κάτι το οποίο
Εμένα δεν με, σίγουρα από την αρχή άρχισα να καταλαβαίνω πάρα πολλά πράγματα, να μαθαίνω, να εξωτερικεύω συναισθήματα μου, να καταλάβω ότι το πρόβλημά μου ήταν στην επικοινωνία με τους άλλους και ότι σε εκείνην έπρεπε να δουλέψω και έπρεπε να βγάζω τα συναισθήματά μου, να βιώνω τα συναισθήματά μου κλπ. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, αλλά από την αρχή το γεγονός ότι ήταν, ας πούμε, 10 συνεδρίες και μου είχε πει γίνεται αυτό και μετά στο τέλος κάνουμε αυτό και γράφουμε ένα γράμμα ο ένας τον άλλον κλπ. Εμένα αυτό σίγουρα από ακριβώς επειδή ήταν και τόσο ωραία, έφευγα και νιώθω ότι πετούσα από, από το γραφείο της. Ήταν φανταστικό, ας πούμε. Ίσως και σαν αντίδραση, δεν ξέρω, δεν με γιάτρευε αυτό το πράγμα και όσο πλησίαζε ο χρόνος ότι πρέπει να σταματήσουμε, τόσο περισσότερο ήμουν ότι όχι, ας πούμε, δεν το θέλω αυτό, θέλω να συνεχίσουμε κανονικά χωρίς τέτοια gimmicks, χωρίς τέτοια concept τα οποία να είναι, τα οποία τότε τελειώνουμε και τελειώσαμε και πρέπει να έχει διατρεφτεί μέχρι τότε. Δηλαδή, ναι, κάπως σαν να με άγχωνε. Οπότε όταν τελείωσε αυτό, είπαμε ότι okay, ας κάνουμε ένα διάλειμμα για να δούμε. Όχι, ξαναγυρνούσαν τα ψυχοσωματικά, οπότε μετά μου είπε ότι okay, έλα να κάνουμε κανονική, όχι κανονική, άλλη ψυχοθεραπεία, ψυχιατρική κλπ. Και πάντα ήταν στο τραπέζι και η φαρμακευτική αγωγή, το οποίο είχα πει ότι okay, ναι, θα δούμε αν σε κάποια στιγμή χρειαστεί. Επειδή ήταν αρκετά καλά τα πράγματα, πήγαιναν αρκετά καλά τα πράγματα και ήμουν ικανοποιημένος, δεν βιαζόμουν. Όμως, σε κάποια στιγμή η κατάσταση της υγείας της μητέρας μου άρχισε να χειροτερεύει, οπότε ξαναρχίσανε με ένταση ψυχοσωματικά, γιατί πλέον δεν μπορούσα να τις δείξω και συναισθήματα σε αυτήν, γιατί ήδη θα ήταν καταρακωμένη, οπότε θα καταρακωνόταν περισσότερο, θα καταρακωνόμουν κι εγώ. Ξέσπαγα εντός μου. Ναι. Οπότε ξαναέγινε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό αυτό που γινόταν όταν ήσουν μικρός. Ότι ξαναέγινες ο υποστηρικτής, ας πούμε. Και ναι. Ακριβώς. Ακριβώς, ναι. Ο οποίος δεν έπρεπε να δείξω ότι είμαι αδύναμος κλπ. Γιατί ταυτόχρονα θα στεναχωριόταν ακόμα πιο πολύ αυτή και φεύγοντας σιγά-σιγά, γνώριζε ότι σιγά-σιγά θα φύγει, ότι θα με άφηνε με τόσα προβλήματα που, μπλα μπλα μπλα, οπότε αυτό ήταν κάτι το οποίο σίγουρα δεν ήθελα να δείξω. Οπότε αυτό το πράγμα, το ότι δεν το εξέφραζα, μου ξαναδημιούργησε ψυχοσωματικά, οπότε εκεί εγώ συνέχιζα μαζί με την ψυχιατρό μου την ψυχοθεραπεία. Εκεί της είπα ότι ναι, θέλω πλέον να δοκιμάσω φαρμακευτική αγωγή που μου είπες, αλλά να συνεχίσουμε ταυτόχρονα την ψυχοθεραπεία. Ούτως ή άλλως και η δικιά της τακτική ήταν ότι το καλύτερο είναι αν πάρεις Zoloft, γιατί αυτό μου πρότεινε, μου είπε ότι είναι το καλύτερο για εσένα, για την συγκεκριμένη περίπτωση, ότι καλό είναι να συνεχίσεις την ψυχοθεραπεία, ναι, και να λειτουργήσει υποστηρικτικά κλπ. Να πω ότι πλέον δούλευε ως ιδιωτική ψυχίατρο, τη γνώρισα, αλλά με τον καιρό, καθώς περάσανε τα 1-2 χρόνια, όταν τη ζήτησα αυτό που είπα, την φαρμακευτική αγωγή, ναι, να το δοκιμάσουμε, δούλευε σε κρατικό νοσοκομείο πλέον, οπότε πήγαινα δωρεάν και αυτή δεν πληρωνόταν. Αυτό το λέω γιατί κάποιος καχύποπτος μπορεί να πει ότι ζήτησε να παίρνεις φαρμακευτική αγωγή, σου ζήτησε να πηγαίνεις και να την πληρώνεις κάθε εβδομάδα. Όχι, ήταν δωρεάν, ήταν πλέον σε... Ναι, σωστά. Είχες ταμπουάρι με τα φάρμακα. Πολλοί άνθρωποι λένε, εντάξει, θα κάνω ψυχοθεραπεία, άτε, πάει και το παλιάμπελο, εντάξει, μην παίρνω και φάρμακα. Ναι, κοίταξε, είχα κάποια, δηλαδή προτιμούσα να δω αν γίνεται χωρίς κλπ. Γιατί φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι μπορεί να σκεφτούν ότι okay, άμα πάρω φάρμακα πάει να πει ότι είμαι τελείως, ας πούμε, τρελός. Για να δούμε, ναι, μήπως μπορέσω να το λύσω αλλιώς. Αλλά δεν είχα, δηλαδή από την αρχή της το είχα αφήσει ανοιχτό, είχα πει ότι okay, μου είχε πει ποιες ήταν οι επιλογές και της είχα πει okay, ας το δούμε, μπας και καταφέρουμε χωρίς τα φάρμακα. Αλλά της λέω αν δεν γίνει και δυσκολευτώ κλπ, γιατί και η μαμά μου είναι σε αυτή τη φάση, θα ζητήσω. Αλλά ζήτησα με απόφαση πολύ συνειδητή και με το που ζήτησα, να φανταστείτε η αυτοποβολή πόσο μεγάλη ήταν και το πλασίμπο, όχι το ότι πήρα φάρμακο, αλλά το ότι αποφάσισα ότι θα ζητήσω πριν καν
πάω στη συνεδρία, το είχα αποφασίσει από πριν, φύγανε όλα τα ψυχοσωματικά που είχα και, ναι. Φυσικά και ένα μήνα περίπου πήρε να επιδράσει, αλλά εκείνο το μήνα εγώ δεν ξανά είχα κάτι, δηλαδή μέχρι να αρχίσει να επιδράσει ή είχα κάτι πάρα πολύ λίγα. Ναι. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο πλέον το ήθελα πολύ. Όταν φυσικά άρχισε να με πιάνει και η ζωή μου έγινε ξανά όπως ήταν πριν τα 22 μου, αλλά τώρα ήταν και ακόμα καλύτερη γιατί συνειδητά ήξερα πώς να εκφράσω συναισθήματα, πώς να απορρίψω ανθρώπους, πώς να ζητήσω αυτό που θέλω, πώς να βιώσω τα συναισθήματά μου. Αυτό ήταν το σημαντικότερο. Τώρα μετά και το Zoloft και σε συνεργασία φυσικά με την ψυχίατρο ήμουνα καλύτερα από ποτέ. Οπότε αυτό ήταν για μένα η αποκάλυψη. Εκείνη την περίοδο που κάπως ήταν άρρωστη μητέρα σου και εσύ είχες πιεστεί πολύ, διαπραγματευτήκατε θεραπευτικά να όντως να τις εκφράσεις την στεναχώρια σου ή το βάρος που ένιωθες σε σχέση με την υγεία της? Αν θυμάμαι καλά, ναι, με κάποιον πολύ έμεσο τρόπο ας πούμε, αλλά λέγοντάς της κιόλας αυτό που είχε συμβεί, δηλαδή όταν ξεκίνησα και το Zoloft και ήμουν καλά και ήμουν πιο δυνατός, γιατί ήταν κάτι το οποίο και θα με βοηθούσε να το εκφράσω εγώ, αλλά και θα έφευγε ήσυχη πλέον πως κάτι για το οποίο ήξερε για πάρα πολλά χρόνια και πριν, ότι συνέχεια πίστευα ότι έχω καρκίνο του βλεφάρου ή καρκίνο του οτιδήποτε, έφυγε ξέροντας ότι είχα, ας πούμε, γιατρευτεί από όλα αυτά τα άγχη και όλα αυτά τα προβλήματα, ότι είχα βρει έναν τρόπο και σίγουρα δεν θα ήθελε να φύγει ξέροντας κάτι άλλο. Βέβαια, αυτό μπορεί να το είχα πει και ως ψέματα. Θα μπορούσα να το είχα πει και ως ψέματα. Ούτως ή άλλως ψηλό έκρυβα το πόσο άγχος μου γεννούσε η κατάσταση της υγείας της. Όμως τώρα ήταν ακόμα καλύτερο γιατί ήταν και η αλήθεια. Οπότε βρήκες και κάτι καλό και για τους δυο σας. Ναι. Ότι και εκείνη θα έφευγε έχοντας την αίσθηση ότι το παιδί της είναι καλά και εσύ θα ήσουν καλά. Αλλά κοιτάξτε, θα μπορούσες και λίγο να της μιλήσεις για το ότι τελικά χρειάστηκε να. Ναι, βέβαια. Να πάρεις βοήθεια. Βέβαια. Ήξερε ότι ήμουνα καλά, γιατί παρότι βλέπανε αυτά που... συνέβαινε αυτό το πράγμα, δηλαδή ότι παρότι είχα, κάποιος θα πει, για σχεδόν 8 χρόνια πίστευες ότι πέθανες κάθε τόσο, αλλά είχα βρει έναν τρόπο και ζούσα με αυτό. Και στο υπόλοιπο, και αν αφαιρέσεις αυτό, το οποίο φυσικά είναι τεράστιο πράγμα για... να το αφαιρέσεις έτσι απλά, αλλά αν το αφαιρούσες ζούσα μια πάρα πολύ ευτυχισμένη ζωή, σε μια πάρα πολύ αγαπημένη σχέση, η δημιουργικότητά μου ήταν πάρα πολύ μεγάλη, επαγγελματικά έκανα ακριβώς αυτά που ήθελα, οπότε έβλεπε ότι ήμουν ευτυχισμένος σε μεγάλο βαθμό, αλλά ότι υπήρχαν σύννεφα τα οποία μαζεύονταν σε κάποιες στιγμές και με ψιλοπαρέλεια. Οπότε αυτό ήθελα να της δείξω και εγώ στο τέλος, ότι είναι κάτι το οποίο αν δεν είχε αρρωστήσει βέβαια, δεν ξέρω πόσο ακόμα μπορεί να συνεχιζόταν. Μπορεί να μην είχα πάει, καλά δεν πιστεύω ακόμα να μην είχα πάει, αλλά μπορεί για κάποια χρόνια ακόμα να έλεγα ότι αφού το ελέγχω και αφού τάξει και άμα χρειαστεί θα πάω και άμα φτάσω στο αμήν θα πάω. Δεν είχα φτάσει ποτέ στο αμήν. Με την ασθένειά της, εκεί έφτασα ας πούμε στο μηδέν, οπότε... Πιέστηκα και από μόνος μου να πάω. Αυτό τον ακούσα ένα πολύ σημαντικό σταθμό και θεραπευτικό, καταλαβαίνω, για σένα. Εντάξει, και σταθμό ζωής βέβαια, το να χάνεις ένα γονιό. Έχεις στο μυαλό σου άλλους εξίσου ή λιγότερο ή περισσότερο σημαντικούς σταθμούς στη θεραπεία σου? Έτσι, ας πούμε, αν λέγαμε κάποια σημεία αναφοράς, ας πούμε, που είπες «Okay, αυτό με εξέλιξε, αυτή η συνειδητοποίηση, αυτή η περίοδος», έτσι, σε όλη αυτή την πορεία που έκανες. Ναι, πάρα πολύ και σχεδόν σε κάθε συνεδρία που κάναμε το ένιωθα αυτό, ότι κάτι παραπάνω έγινε ακόμα και ότι μου γίνεται κτήμα μου, ας πούμε, πράγματα τα οποία στην αρχή έπρεπε να κάνω τελείως μηχανικά. Ας πούμε, έπρεπε να μάθω από την αρχή να εντοπίζω τα άσχημα συναισθήματα, γιατί τα όμορφα, τα οποία τα βίωνα πάρα πολύ συχνά και με μεγάλη έτσι,
χαρά, ήταν προφανώς εύκολο. Τα άσχημα συναισθήματα όμως δεν τα βίωνα, και δεν τα βίωνα γιατί δεν τα καταλάβαινα καν. Τα μεταμφίεζα, όπως είπαμε, με την ψυχοσωματικά, οπότε δεν τα καταλάβαινα. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Μου είχε εξηγήσει δηλαδή ποια είναι τα συναισθήματα, π.χ. φόβος, ενοχή, θυμός. Και μου έλεγε κάθε φορά που κολλάς με κάτι ψυχοσωματικό να σκέφτεσαι τι νιώθεις στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, να ταυτοποιήσεις το πραγματικό συναίσθημα. Αν ταυτοποιήσεις το πραγματικό συναίσθημα, θα καταλάβεις και από πού σου προκαλείται. Και αν καταλάβεις από πού σου προκαλείται, θα μπορέσεις να το βιώσεις. Οπότε, σχεδόν στα ψέματα, ας πούμε, καταλάβαινα ότι, ξέρω εγώ, είμαι τσατισμένος για αυτό το πράγμα. Οπότε, σχεδόν στα ψέματα, χωρίς να το νιώθω στην αρχή ότι πρέπει να το κάνω, έλεγα, π.χ. στην μια φίλη μου, ας πούμε, που με είχε πιέσει πολύ, και έλεγα, τώρα με πιέζεις πάρα πολύ. Αυτό είναι πιεστικό που κάνεις και γι' αυτό δεν θέλω κλπ. Ενώ δεν το εννοούσα, και από μέσα μου ήμουν ότι. Το άλλο λεπτό ήθελα να της πω και συγγνώμη, μωρέ, δεν το εννοώ κλπ. Πίστευα ότι δεν το εννοώ. Παραφέρθηκα. Ναι. Χρειάστηκε σιγά-σιγά να τα ταυτοποιώ, και στην αρχή είμαι σχεδόν σαν ηθοποιός να λέω ότι, τώρα νιώθω ενοχές. Και ταυτόχρονα θυμώ που νιώθω ενοχές, γιατί ξέρω ότι δεν πρέπει να νιώθω ενοχές. Οπότε θα έλεγα στο γονιό μου, ας πούμε, με κάνεις να νιώθω ενοχές γι' αυτό, ενώ δεν πρέπει, και αν είναι δυνατόν, και δεν θα νιώσω καμία ενοχή, και με τσατίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εξωτερήκευα τα συναισθήματα, λέγοντας και ποιο συνέστημα είναι αυτό. Ας πούμε, με τσατίζει αυτό, γιατί κάνω και τέτοια. Και σιγά σιγά άρχισα να φέρομαι έτσι. Οπότε αυτό ήταν ένα μεγάλο πράγμα, το οποίο με έκανε να μπορώ να γίνομαι και δυσάρεστος, αλλά κυρίως να βιώνω τα άσχημα συναισθήματα και να τα καταλαβαίνω. Και να τα βάζει και μέσα στις σχέσεις, καταλαβαίνω. Βέβαια, ναι. Να μπορώ να τα επικοινωνώ. Ως πρώτο βήμα ήταν να τα καταλαβαίνω. Νομίζω ως δεύτερο να τα βιώνω, να λέω, να νιώθω, ας πούμε, ότι είναι τώρα, έχω τσατιστεί, και ως τρίτο να τα εξωτερικεύω στο άτομο που πρέπει να τα εξωτερικεύσω, να τα επικοινωνήσω δηλαδή. Με το που γινόταν αυτό, ξαφνικά το σύμπτωμα στο οποίο είχα κολλήσει, ας πούμε, 2 μέρες και που ήταν ένας πόνος στην καρδιά και λοιπά, έφευγε. Δεν χρειαζόταν πια να κάνει τη δουλειά του το σύμπτωμα. Έτσι, ναι. Ωραία. Πριν συνεχίσουμε, να βάλω και τη Γιώτα στην παρέα μας που τώρα κατάφερε να συνδεθεί. Μας ακούει τόση ώρα, βέβαια, με πολύ προσοχή. Α, ναι. Okay. Χαίρομαι. Γεια σου, καλησπέρα, Γιώτα. Σας ακούω τόση ώρα με μεγάλη προσοχή. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Καλησπέρα. Γεια σου. Ήθελε η Γιώτα να κάνει μια ερώτηση όση ώρα άκουγε. Οπότε, έλα, Γιώτα, σας ακούμε. Όντας καλός ακροατής, γιατί ανέφερες πως υπήρξες για χρόνια καλός ακροατής, θα ήθελα να μου πεις πόσο εύκολο είναι να αφηγείσαι τη δική σου ιστορία ή κομμάτια της δικής σου ιστορίας, τα οποία δεν μοιράζεσαι μόνο με κοντινούς ανθρώπους αλλά και με ένα ευρύτερο κοινό, και πόσο εύκολο ήταν να πάρεις την απόφαση να μιλήσεις για όλα αυτά στο κομμάτι το θεραπευτικό. Ναι. Το ένα είναι πόσο εύκολο ήταν να μιλήσω στην ψυχίατρό μου, εννοείς, και το άλλο πόσο είναι εύκολο να μιλήσω δημοσίως. Ναι. Λοιπόν, στην ψυχίατρο και στον πρώτο ψυχίατρο που πήγα αποδείχθηκε πάρα πολύ εύκολο. Ήταν δηλαδή, άνοιξα τη βρύση και απλά έτρεχε. Μετά δεν... νομίζω βλέπετε δηλαδή λίγο κι εσείς ότι είμαι και τώρα υπερομιλητικός και υπερενθουσιώδης, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να μιλάω για αυτά τα πράγματα. Οπότε ήταν υπέροχο εκεί, γιατί ένα σωρό πράγματα τα οποία είχα κρατήσει για χρόνια και δεν έλεγα ούτε καν στον εαυτό μου, ας πούμε, δεν τα σκεφτόμουν, μπορούσα να τα αφηγηθώ εκεί. Έκτοτε, ακριβώς και από το πόσο καλό μου έκανε η ψυχοθεραπεία αλλά και η θεραπευτική αγωγή, είναι πάλι κάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ να μιλάω, και γι' αυτό. Και ενώ, ας πούμε, για τη δουλειά μου, άμα έδινα μια συνέντευξη, δεν θα σολάριζα έτσι, δηλαδή να μου κάνετε μια ερώτηση και εγώ να απαντάω, να μου παίρνει 10 λεπτά και να μιλάω συνέχεια και γρήγορα και με ενθουσιασμό και χαρά. Ενώ αυτό είναι κάτι το οποίο μου αρέσει να τα λέω αυτά, γιατί
πέρα από το ότι μπορεί και να βοηθήσει και κάποιον άλλον για να τα σκεφτεί ίσως για τον εαυτό του, μου αρέσει η ψυχοθεραπεία. Αυτό είναι, νομίζω. Μου αρέσει η ψυχοθεραπεία, οπότε σίγουρα τώρα νιώθω ότι γίνεται κάποιο είδους ψυχοθεραπεία και με τις πολύ εύστοχες ερωτήσεις που κάνετε και τις συνειδητοποιήσεις και τα πράγματα που θυμάμαι μετά από σχεδόν... Έχω πάνω από 10 χρόνια που σταμάτησα την τακτική ψυχοθεραπεία την εβδομαδία. Οπότε ναι, είναι κάτι που συνειδητοποιώ ότι μου έχει λείψει, οπότε ναι, μ' αρέσει να μιλάω για αυτά. Γενικά δεν μ' αρέσει να μιλάω πάρα πολύ και ούτε φορτώνω συνήθως τους άλλους. Ακόμα και σήμερα δηλαδή, δεν θα τους φορτώσω τρομερά με τα προβλήματά μου, ίσως γιατί δεν έχω και πια τρομερά προβλήματα ή γιατί μπορεί να τα πω και απλά να μου φύγουν κατευθείαν. Αλλά αυτά είναι τα θέματα τα ψυχολογικά, είναι πράγματα που μου αρέσει να μιλάω για αυτά. Άρη, ως δημοσιογράφος ασχολείσαι με ιστορίες άλλων. Ιστορίες σε μια πολύ σκληρή πραγματικότητα, ομολογουμένως. Από την άλλη, ως συγγραφέας έχεις δυνατότητα να πλάθεις ιστορίες. Τι προτιμάς από τα δύο? Όσο είχα, τώρα σκέφτομαι ότι ο βασανισμένος καλλιτέχνης κλπ. Όσο πριν ξεκινήσω θεραπεία, σίγουρα προτιμούσα να πλάθω κόσμους, γιατί λειτουργούσαν ψυχοθεραπευτικά για μένα. Έβγαζα όλα τα προβλήματά μου εκεί, παρότι ήταν παιδικά βιβλία, με ήρωες, με μαγεία, με μαγικά όνειρα. Παρόλα αυτά, μπορούσα και εξωτερήκευα όλα τα προβλήματά μου, καλυμμένα, έφτιαχνα τις λύσεις που ήθελα, έφτιαχνα τους κόσμους κλπ. Οπότε αυτό που λένε ότι ο καλλιτέχνης πρέπει να έχει και προβλήματα για να εμπνευστεί και για να κάνει κλπ. Ναι, ισχύει. Από τότε που, ας πούμε, σε ένα βαθμό θεραπεύτηκα, κανένας δεν μπορεί να πει ότι θεραπεύτηκε όλος διόλου, αλλά που νιώθω ότι θεραπεύτηκα, δεν μπορώ να πω ότι μου ξαναβγεί και να φτιάξω τους δικούς μου κόσμους και προτιμώ να ασχολούμαι με την δημοσιογραφία και μόνο. Οπότε τα βιβλία λιγόστεψαν τόσο πολύ και ξεκίνησα πέρυσι να γράψω ένα βιβλίο και δεν μου έβγαινε καθόλου, βαριόμουν, ήθελα να ξαναμπω στην αληθινή ζωή. Παιδικά βιβλία, ε? Ναι. Πιο πολύ. Ναι, ναι. Παραμύθια, παιδικά μυθιστορήματα. Είναι ένα κομμάτι που κάπως το σκεφτήκατε στη ψυχοθεραπεία, ξέρω, το συζητήσατε, γιατί σου έβγαινε να γράφεις προς ένα πιο παιδικό κοινό? Δεν το θυμάμαι αυτό, γιατί ναι, έχουν περάσει... Ή αν έχεις κάνει κάποια σκέψη εσύ. Ναι, βέβαια, γιατί όχι, αυτό το θυμάμαι, γιατί όταν ήμουνα στο Λονδίνο και πλέον έκανα ένα αρκετά δύσκολο μεταπτυχιακό που ήταν έτσι βαριά φιλοσοφία, πάρα πολύ προσοχή στη λεπτομέρεια, στο ότι πρέπει να είναι όλα αλήθεια, οι πηγές κλπ. Σε κάποια στιγμή διάβασα ένα παλιό Mickey Mouse με τις ιστορίες του Donald Duck που ήταν αγαπημένος μου όταν ήμουν παιδί και τηλεμεταφέρθηκα σε εκείνη την περίοδο που ήταν όλα πολύ πιο έτσι ωραία και ξεκίνησα ως δική μου, σε εισαγωγικά, ψυχοθεραπεία το μισό κομμάτι της ημέρας μου να ασχολούμαι με όλα αυτά τα ακαδημαϊκά, τα δημοσιογραφικά, αυτά, και το υπόλοιπο να διαβάζω παιδικά βιβλία. Ξανά να διαβάζω παιδικά βιβλία ως ένα χαλαρωτικό από την εντατική, ας πούμε, διανοητική διεργασία που έπρεπε να κάνω κάθε μέρα. Εργασία, ξέρω, την κούραση που μου έφεραν όλα αυτά και χαλάρωνα πάρα πολύ. Οπότε μετά κάπως έτσι μου βγήκε ότι... Ναι. Κάτι πιο ανάλαφρο. Ίσως είναι ωραίο με να γράφω αυτό, θα μου αρέσει, αφού διαβάζω τόσο και που μου αρέσουν, μπορώ να φτιάξω και εγώ τα δικά μου. Ναι. Άλλη σταθμή, ένα σταθμός λοιπόν ήταν κάπως η μεγαλύτερη επαφή με το πρόβλημα και το θέμα της υγείας της μητέρας σου, μετά κάπως λες σαν ένα σταθμό το να εντοπίζεις, να επικοινωνείς και να βιώνεις τα συναισθήματά σου. Έτσι, άλλες σημαντικές στιγμές θεραπευτικές ή συνειδητοποιήσεις? Καταρχάς ήταν ποια ήταν κάποια από τα προβλήματα εκεί της καθημερινότητας τα οποία με έστρεφαν προς... Δηλαδή συνειδητοποίησα ποια ήταν τα προβλήματα που μπορεί να ήταν κυρίως σε διαπροσωπικές σχέσεις, ενοχές, στεναχώριες κλπ. Ότι άλλαξα την καθημερινότητά μου. Οπότε αυτό ήταν ένας σταθμός.
και η καθημερινότητά μου έγινε αρκετά πιο ελεύθερη, αρκετά πιο ειλικρινής κλπ. Αλλά σίγουρα ο μεγαλύτερος σταθμός ήταν το ότι ξεκίνησα την ψυχοθεραπεία και ο δεύτερος μεγαλύτερος ότι ξεκίνησα τα Zoloft. Mm-hmm. Οπότε σίγουρα ήταν κάτι το οποίο ήταν μια μεγάλη τομή, τα Zoloft ως δεύτερο το βάζω, αλλά ήταν και αυτό σαφώς κάτι το οποίο ήταν μια τεράστια βοήθεια, την οποία όμως δεν την πήρα ώστε να πάρω τον εύκολο δρόμο, γιατί πήγα πρώτα από τον δύσκολο δρόμο. Καταρχάς πήγα από τον δυσκολότερο χωρίς ψυχοθεραπεία για πόσα χρόνια. Μετά πήγα από τον σχετικά δύσκολο δρόμο μόνο της ψυχοθεραπείας. Μετά συνέχισα και με τους δύο δρόμους, γιατί δεν ήταν... αισθανόμουν, μάλλον και αυτό ξαναγυρίζω λίγο σε πιο πριν, ότι αν έπαιρνα από την αρχή, γιατί μου είπε από την αρχή ψυχιατρός μου, ότι λέει μπορούμε να κάνουμε ψυχοθεραπεία, μπορούμε να κάνουμε ψυχοθεραπεία και κάποιο φάρμακο ή μπορείς να πάρεις μόνο φάρμακο και να φύγεις. Μου φαινόταν υπερβολικά εύκολο αυτό. Μου φαινόταν σαν ότι ήταν ο εύκολος δρόμος κλπ. Και ότι όχι, εντάξει, ξέρω εγώ, είναι ξεφτύλα, ας πούμε, είναι σαν να κλέβω, ας πούμε, σε αυτό το πράγμα, πρέπει να... και πολύ καλά έκανα, γιατί θα ήταν όντως σαν να κλέβω, γιατί δεν θα κατόρθωνα να... μπορεί να έφευγαν τα μαύρα σύννεφα του άγχους πάνω από το κεφάλι μου, αλλά η υπόλοιπη ζωή μου δεν θα είχα βελτιωθεί τόσο πολύ, δεν θα είχα καταλάβει τόσα πράγματα για να... και δεν θα είχα αλλάξει νοοτροπία και τον τρόπο που επικοινωνώ κλπ. Και μπορεί να με είχαν κρατήσει καθυλωμένο χωρίς αγχώδη διαταραχή, αλλά καθυλωμένο σε διάφορα άλλα προβλήματα, ενώ νομίζω ότι άνθησα περισσότερο. Και για μένα το θεωρώ και σταθμό, έτσι πως ακούω σήμερα την ιστορία σου, το να κάνεις, βρε παιδί μου, και κάτι εύκολο. Δηλαδή, είχες κάνει όλα τα δύσκολα, είχες κάτσει 10 χρόνια μόνος σου να βράζεις το ζουμί σου, είχες κάνει τόσο καιρό ψυχοθεραπεία. Ας έκανες και κάτι να σε διευκολύνει, βρε παιδί μου. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι και θεραπευτική παρέμβαση ένας άνθρωπος να κάνει κάτι που θα του έρθει και λίγο πιο εύκολα. Βέβαια. Αλλά ένιωσα ότι έφτασα και σε ένα σημείο που okay, μου αξίζει τώρα. Ας πούμε, προσπάθησα και αλλιώς. Βέβαια, αν μπορούσα να γυρίσω πίσω, θα είχα ξεκινήσει ψυχοθεραπεία το 2001, όχι το 2010. Ναι. Δηλαδή, θα είχα ξεκινήσει από εκείνη τη μέρα. Και δεν ήμουν καθόλου αρνητικός, αλλά ήμουν ότι, okay, ναι, για να δούμε. Άμα πάω σε ένα σημείο που δεν θα αντέχω, ακόμα αντέχω, ξεχνιέμαι, κάνω. Αλλά παρόλα αυτά, όχι. Θα είχα κάνει από την πρώτη μέρα, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα συμβούλευα και συμβουλεύω πάντα. Όχι ότι με ακούει ποτέ κανένας, ειδικά σε φίλους, ας πούμε, που μπορεί να έχουν επαιδευτεί πολύ κλπ. Μπορεί να τους λέω ότι, μπρά, δε σε μένα, πώς ήμουν, να θυμάσαι, μπλα μπλα μπλα. Όχι, δύσκολα πείθονται κάποιοι. Κάποιοι όμως πείθονται και με ευγνωμονούν, όπως και εγώ, ας πούμε, π.χ. ευγνωμονώ την αδερφή μου που μου είχε πει ότι να, εγώ είχα πάει για κάποιες συνεδρίες και ήταν καταπληκτικά και έτσι το πήρα και εγώ απόφαση. Οπότε, ναι. Σίγουρα, θα προτιμούσα να είχα πάρει τον εύκολο δρόμο από την αρχή. Ναι, αλλά τότε δεν θα χρειαζόσουν θεραπεία. αν μπορούσες να παίρνεις τους εύκολους δρόμους, νομίζω. Μας λες λίγο έτσι πώς ολοκληρώθηκε η θεραπευτική διαδικασία. Ναι, νομίζω ότι ολοκληρώθηκε όταν είχα φτάσει σε ένα σημείο που πήγαινα κάθε εβδομάδα και πάρα πολύ χαρούμενος έλεγα πώς ανακάλυψα, πώς πήγε να μου συμβεί κάτι και ανακάλυπτα τι μου έφταιγε και πώς το έκανα και πώς βρήκα εκείνο και πώς μίλησα. Και νομίζω ότι η γιατρός μου ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένη ότι πλέον τα βρίσκεις μόνος σου αυτόματα, δεν χρειάζεται να έρχεσαι, μπορείς να συνεχίσεις να έρχεσαι, βέβαια δωρεάν είναι, ό,τι θέλεις. Και εγώ ήμουν ότι ναι, αλλά είναι πολύ ωραία, βρισκόμαστε μια φορά το μήνα, οπότε τότε πήγε μια φορά το μήνα. Μετά πήγε μια φορά το χρόνο. Δεν ολοκληρώθηκε ποτέ τελείως, γιατί πάντα έχω τη σκέψη ότι θα ξαναπάω. Και σε κάποιες φορές που χρειάστηκε να την πάρω τηλέφωνο και να της πω μπορώ να έρθω, αισθάνομαι περίεργα με ένα θέμα και θέλω να το συζητήσουμε, ψιλοκαταλάβαινα ότι μπορεί και λίγο να το, όχι να το μεγαλοποιούσα, ασυναίσθητα ίσως,
ότι είχε περάσει περίπου ένας χρόνος και ήθελα να ξαναβρεθούμε. Ναι. Και φυσικά με το που την έπαιρνα τηλέφωνο και μου έλεγε βέβαια, βέβαια, όποτε θέλεις, θες να κλείσουμε για τέτοιο. Μπορεί να ήταν σε ένα μήνα να είχε ελεύθερο, ένα μήνα από τότε. Το θέμα που με απασχολούσε λυνόταν εκείνη τη μέρα, αλλά δεν λυνόταν με το ότι «Α, δεν έχω πια πρόβλημα», ότι μου γινόταν κατευθείαν, έλεγα «Κάτσε λίγο, ας σκεφτώ κι εγώ γιατί με ανησυχεί αυτό το πράγμα». «Α, γι' αυτό και αυτό το έβρισκα και το έλυνα από εκείνη τη μέρα», ας πούμε. Και ήδη και μόνο που τις μιλούσα, ας πούμε, ξαναθυμόμουν, γιατί χρειάζεται να του φρεσκάρω λίγο κάθε φορά, ότι κι αν θυμηθώ, προσπαθώ να καταλάβω τι μου φταίει. Μου φταίει αυτό? Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι εκείνο. Τι είναι. Α, αυτό είναι. Οκ. Okay. Οπότε χρειάζεται λίγη εξάσκηση, ας πούμε, για να παραμένω σε επαφή με τα συναισθήματά μου και να βρίσκω λύσεις. Μέχρι να πάω όλες αυτές τις φορές, ας πούμε, μέχρι να πάω, είχα λύσει το πρόβλημα, αλλά φυσικά δεν είχα ακυρώσει τη συνεδρία, γιατί χαίρομαι πάρα πολύ να την βλέπω και θεωρώ ότι είναι καταπληκτική. Θεωρώ ότι κάτι που μπορεί να συνέβαλε και στη μείωση της αγωνίας σε σχέση με το πρόβλημα, εκτός από τη σύνδεση, ήταν ότι, ρε παιδί μου, σου ήταν και νόμιμο να παραπονεθείς και να πεις «έχω πρόβλημα». Δηλαδή ήταν μια πόρτα ανοιχτή, ναι, που εκείνη σου λέγε «βεβαίως, να έρθεις». Α, μιλάς για την ψυχίατρο. Ναι, ναι, ότι κάπως σου νομιμοποιούσε ότι «α, πολύ ωραία, έχεις πρόβλημα, έλα να τα πούμε». Δεν σου λέει, ξέρω εγώ, υποχρεώνεσαι εφόσον έχεις κάνει ψυχοθεραπεία να έχεις τελειοποιηθεί? Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Όχι, πάντα ήταν, μου έλεγε ότι ήταν πολύ ικανοποιημένη, ας πούμε, από το ότι συνειδητοποιώ κλπ. Αλλά ότι εννοείται η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή και ότι επιστογυρίσματα μπορεί να συμβούν και ήταν ένας άνθρωπος, δεν θα είναι για πάντα τέλεια σε όλη τη ζωή του και μακάρι να είμαι, αλλά ότι σε οποιαδήποτε στιγμή, ναι, ήταν πραγματικά νόμιμο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να πηγαίνω και χωρίς προβλήματα. Δηλαδή τώρα μπορεί να έχει περάσει και 1,5-2 χρόνια, είχαμε κάνει μια φορά ένα Skype που δεν έχω πάει, αλλά μετά σκέφτομαι ότι μπορεί να πάρω τη θέση κάποιου που, ο οποίος έχει πραγματικά ανάγκη στις λίγες ώρες που κάνει πλέον, κάνει αρκετά λίγες ώρες, οπότε δεν, αλλά... Δεν ξέρω. Νομίζω ότι σε κάποια στιγμή ίσως θα έπρεπε να πάω έτσι για μια επίσκεψη, για να κάνουμε αυτό που λέμε catch up, χωρίς απαραίτητα να έχω τρομερά προβλήματα. Και αυτό ακούγεται πολύ πρωτοποριακό σε σχέση με την ιστορία που μας λες. Ναι. Να μην χρειάζεται, δηλαδή, ρε παιδί μου, ένα πρόβλημα, μια ασθένεια, ένα βάρος, ένα κάτι. Ακούγεται πολύ πρωτοποριακό. Ναι. Εννοώ για την δική σου ιστορία. Α, ναι, για τη δική μου ιστορία. Γιατί γενικά νομίζω ότι άμα κάποιος έχει λεφτά ή έχει τρόπο ή έχει τέτοιο, μακάρι να ζούσε στην πολυκατοικία μου, γιατί εγώ ζω πλέον στη Χαλκιδική, δεν ζω καν σε πολυκατοικία, στην Ερημιά δεν υπάρχει τίποτα εκεί γύρω όλο το χειμώνα. Δεν ζω μόνος μου φυσικά, με τον σύντροφό μου ζω, αλλά ενώ δεν υπάρχει κάποιος ψυχίατρος εκεί. Αν υπήρχε, με πολύ χαρά εγώ θα πήγαινα κάθε εβδομάδα ακόμα, γιατί είναι κάτι το οποίο πάντα βοηθάει. Δηλαδή τον έχεις κάποιον για να λες τα προβλήματά σου, ακόμα και αν δεν έχεις προβλήματα. Αυτό εμφανώς είναι το καλύτερο, νομίζω, πάντα στη δική σου ιστορία, λέω, επειδή μου ακούγεται, ότι είναι το καλύτερο να μπορείς να μιλάς για το πώς αισθάνεσαι χωρίς να πρέπει να στο νομιμοποιείς κάποιο, ξέρω εγώ, βαρύ ζήτημα. Ακριβώς, ακριβώς. Και ίσως αυτό ήταν που δεν έκανα και αυτό είναι που μπορώ να κάνω τώρα και όλα τα τελευταία χρόνια που πηγαίνω και που έχω πει ότι θα συνεχίσω να πηγαίνω, ακόμα και να μην έχω κάποιο θέμα, μια στο τόσο. Ωραία. Δεν ξέρω, Γιώτα, είχες κάτι άλλο στο μυαλό σου πριν κλείσουμε να ρωτήσεις τον Άρη? Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής και μου έδωσε αφορμή τώρα αυτό που είπε, πως μένει στην Ερημιά. Θα δανειστώ 2 αποσπάσματα από μια συνέντευξή του που διάβασα. Το πρώτο είναι: «Το μυστικό μου μέρος στην πόλη είναι η Μαρίνα και η Πλάζ Αρετσούς. Πηγαίνω εκεί όταν θέλω να σκεφτώ και κοιτάζω τη θάλασσα για ώρες. Με εμπνέει και με χαλαρώνει. Έχω λύσει πολλά προβλήματά μου εκεί». Και το δεύτερο. Αυτό πότε το είδα, από πού το είδες? Θέλω να πω, εξαρτάται πότε το έγραψα για να μπορέσω να... Α, πότε το έγραψες? Είναι μια συνέντευξη μάλλον στο Glow το 19, νομίζω. Οκ. Okay.
Απλά με τελείως διαφορετικό τρόπο θα το έλεγα προθεραπείας. Δηλαδή ότι ναι. όντως πήγαινα και προσπαθούσα να βάλω το μυαλό μου σε μια σειρά για να υπερνικήσω τα άγχη μου. Και τελείως, για τελείως διαφορετικά προβλήματα θα μιλούσα τότε. Δηλαδή θα ήταν να προσπαθήσω να ξεχάσω το. Άλλη περίοδος, ναι. Ναι, και τελείως διαφορετικά το 19, το οποίο είναι ναι, για άλλους λόγους, ας πούμε. Χωρίς προβλήματα τύπου να εμπνευστώ, για το πώς θα δημιουργήσω, για τις δημοσιογραφικές έρευνες, να με εμπνεύσει, ας πούμε, να με λύσει writer's block και τέτοια. Ένα άλλο σημείο στο οποίο στάθηκα εγώ και στάθηκα γιατί πολλοί άνθρωποι περνάμε όλη τους τη ζωή σε μέρη που ασφικτιούν και δεν καταφέρνουν να αλλάξουν τόπο διαμονής, δεν καταφέρνουν να αλλάξουν εργασία. Εσύ, στην ίδια συνέντευξη πάλι, αναφέρεις πως βρέθηκα να ξαναζώ εδώ, έχοντας γνωρίσει τον έρωτα της ζωής μου, που κατά σύμπτωση έμενε λίγους δρόμους παρακάτω από το σπίτι μου που είχα μεγαλώσει. Ίσως θα βόλευε περισσότερο για τη δουλειά μου να μετακομίσουμε στην Αθήνα, όμως η ιδέα αυτή έχει απορριφθεί. Δουλεύω μέσω ίντερνετ, οπότε μπορώ και βρίσκομαι παντού και το σπίτι μου είναι το μέρος στο οποίο θέλω να βρίσκομαι. Ναι, ναι. Και έκτοτε, μετά από αυτή τη συνέντευξη, έχουμε μετακομίσει και μόνοι μας στην Χαλκιδική. Δηλαδή, φύγαμε και από τη Θεσσαλονίκη. Οπότε, έφτιαξα μία δουλειά. Αυτό με βοήθησε και η θεραπεία, πιστεύω. Ότι έφτιαξα την δουλειά μου έτσι ακριβώς όπως την ήθελα, παρότι τότε δεν υπήρχε. Δηλαδή, το 10-11 έγινα διευθυντής του site της LIFO, χωρίς να... από τη Θεσσαλονίκη, από το σπίτι μου, ενώ δεν ήταν καθόλου, όχι αυτονόητο, δεν υπήρχε καν ως πιθανότητα κάποιος να διευθύνει ένα site από το σπίτι του εκεί και να μην είναι στο γραφείο της Αθήνας. Οπότε, εγώ όμως το ζήτησα και το πέτυχα. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι με έκανε να μπορώ να... η ψυχοθεραπεία να μπορώ να καταλαβαίνω τι είναι αυτά που θέλω, να τα ζητάω και αν γίνεται να τα πετυχαίνω. Οπότε η ψυχοθεραπεία με βοήθησε να καταλάβω ποια είναι η ζωή που θέλω, να αλλάξω πράγματα, να σταματήσω πράγματα που μπορεί να με πίεζαν και π.χ. η συγγραφή των βιβλίων ήταν κάτι το οποίο από ένα σημείο και μετά με πίεζε. Παρ' όλα αυτά έδιναν πολύ καλά λεφτά, έδιναν πολύ έτσι, αγάπη από παιδιά, φήμη, τέτοια κλπ. Αλλά παρόλα αυτά, με το που ένιωθα ότι με πίεζε, είπα: όχι, δεν με νοιάζει, σταματάω τελείως. Προτιμώ να κάνω, ας πούμε, ηχητικά ντοκιμαντέρ. Οπότε κάθε στροφή στην καριέρα μου, αλλά και στο μέρος που ζω και στο τι κάνω, σε ένα βαθμό οφείλεται στο ότι η ψυχοθεραπεία με έτσι, απελευθέρωσε από ένα σωρό πρέπει τα οποία μπορεί να υπήρχαν στο μυαλό μου. Που έπρεπε να κάνω για να ικανοποιήσω, τέλος πάντων, ή για να είναι πιο συμβατικά έτσι όπως είναι. Το να κατέβω στην Αθήνα, το να ακολουθήσω τη δουλειά που μου δίνει τα πιο πολλά λεφτά ή οτιδήποτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πόσο ανοιχτά και έτσι αυθεντικά και προσωπικά μας μίλησες σήμερα και που μοιράστηκες όλα αυτά τα προσωπικά σου κομμάτια και τα κομμάτια της προσωπικής σου ιστορίας και της προσωπικής σου θεραπείας και που απλόχερα μας τα χάρισες άλλη εδώ. Άλλη μόνο. Εγώ ευχαριστώ γιατί ναι, είχε πολύ ενδιαφέρον για μένα και είχα ξεχάσει πόσο μου αρέσει να μιλάω για τα ψυχολογικά μου, για την ψυχολογική μου κατάσταση, οπότε ναι, μου άρεσε πολύ. Ωραία, να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις και καλή αντάμωση αν ξανατύχει να βρεθούμε. Έτσι, μακάρι. Επίσης και σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ.